συζητάμε. Άλλωστε, έχουμε ικανότητα να κρίνουμε και χρόνο σε επόμενες φορές. Κύριε Δάσκα, καλησπέρα. Όχι, όχι, όχι. Είπαμε. Λοιπόν, μα είπαμε τώρα χωρίς σχόλια, εντάξει. Είναι κύριε Δάσκα, καλησπέρα σας. Είσαστε στην εξεταστική. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι της λαϊκής. Ναι, της λαϊκής δεν είναι. Λαϊκής είναι. Ωραία. Ωραία. Έχει σημειώσει ο Μαρτίνης πάνω όρη της λαϊκής. Η και... δική του πρόταση. Ωραία. Είναι αυτό η όρη της λαϊκής που διαβίβασε. Ναι, αυτό ναι, είπε, το είπαμε, δηλαδή. το είπαμε. Έτσι. Λοιπόν, ο καθένας θα κρίνει από πού έρχεται. Της λαϊκής. Έχουμε χρόνο, κύριε Νικολόπουλε. Συγγνώμη, ρωτάω. Κύριε Δάσκα. Εσείς διαβάσατε κάτι. Είναι της λαϊκής τραπέζης. Έχει σημειώσει ο Μαρτίνης πάνω όρη. Όχι, λέω το χαρτί αυτό πιανού είναι. Ο κύριος Μαρτίνης το προσέχει. Της λαϊκής τράπεζας είναι πιανού είναι. Θέλετε να πείτε αν έχει το λογότυπο. Πιανού είναι το χαρτί αυτό. Αυτό που μας κατέστησε. Η πρόταση της λαϊκής που λέει ο κύριος Γιοργαντάς. Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν μπορώ να πω αν είναι της πρότασης της λαϊκής ή όχι. Βλέπετε τώρα ανοίγουμε άλλο θέμα. Ο κύριος είναι Γιοργαντάς... αυτό που κατέθεσε ο κύριος Μαρτίνης. Έτσι, και ερίζεται, εν πάση περιπτώσει. Ο καθένας θα το πάρει, θα διαβάσει τον Αποστολέα, θα διαβάσει τον Παραλήπτη και θα βγάλει το συμπέρασμά του. Σας παρακαλώ. Κύριε Δάσκα, είσαστε εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη Διερεύνηση των Σκανδάλων στον χώρο της υγείας. Έχετε κληθεί με την ιδιότητα του ερευνητή, δημοσιογράφου, ο οποίος ομολογουμένως έχει ένα μεγάλο διάστημα αφιερώσει στην ανίχνευση πιθανών τέτοιων σκανδάλων. Ήρθαν τα πράγματα έτσι σήμερα, βέβαια, είναι δεύτερη συνεδρίαση δική μας και υπάρχει μια σχετική κόπωση. Παρά τα αυτά όμως, θα καταβληθεί μια προσπάθεια, η διαδικασία να είναι τυπικότατη και ουσιαστικότατη. Θα σας παρακαλέσω στο μικρόφωνο, αφού το ανοίξετε, να πείτε το όνομά σας και το επίθετό σας και τη διαμονή σας. Δυνατά. Τώρα ακούγομαι. Ναι, αμέ, δυνατά όμως. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Γνωρίζω τις διαδικασίες, διότι δυστυχώς για μένα, δεν ξέρω αν είναι ευτυχώς για το Κοινοβούλιο, και σε όλες τις προηγούμενες εξεταστικές επιτροπές, επειδή έκανα ερευνητικό έργο με πρόταση διαφορετικού κόμματος κάθε φορά, είχα προσκληθεί και είχα καταθέσει. Ωραία. Για ανάλογα θέματα. Τώρα μας παρακαλώ. Επομένως, και γνωρίζω. Την διεύθυνσή σας. Θα μου επιτρέψετε να πω πλήρη στοιχεία και μελών της οικογένειας και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Ονομάζομαι Δάσκας Ιωάννης, του Κωνσταντίνου και της Κασιανής. Τα παιδιά μου λέγονται Αλέξανδρος και Φιλιππός. Θα σας το πω γιατί σας το λέω. Είναι ενήλικα. Η σύζυγός μου Βασιλική, το γένος Κατσαρού, του Σιμεών και της Ειρήνης. Σας τα λέω αυτά γιατί ευθύς εξ αρχής... Όχι, θα πρέπει πρώτα να ορκιστείτε. Μη βιάζετε, ναι. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω τώρα αν θα δώσετε όρκο θρησκευτικό ή πολιτικό. Θρησκευτικό. Ωραία. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Γραμματέα. Επαναλάβετε, παρακαλώ, ορκίζομαι. Να πω την αλήθεια ενώπιον του Θεού, να πω την αλήθεια. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Μάλιστα. Χωρίς να κρύψω ή να προσθέσω οτιδήποτε. Χωρίς να κρύψω ή να προσθέσω οτιδήποτε. Μάλιστα. Κύριε Δάσκα, η διαδικασία τη γνωρίζετε. Θα σας υποβληθούν ερωτήσεις από τους συζητητές, τους παρόντες βέβαια. Προτείνω, συνάδελφοι, ο χρόνος των συζητών να μειωθεί. Ναι, ας είναι, αλλά να είναι αυστηρός 10 όμως. Ωραία, εντάξει τότε, κύριε Νικολόπουλε, μην εντάξει. Αφού δεν δέχεστε, 10 χρόνια, εντάξει, θα καταβληθεί μια προσπάθεια. Οπότε, όμως θα παρακαλέσω τον κύριο Μάρτυρα, επειδή και το αντικείμενο και η έκταση χρονική είναι μεγάλη, να αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα πάνω στα οποία ρωτάτε. Και αν χρειάζεται και δεν ήσασταν παρόντες εσείς σε κάποια από αυτά τα γεγονότα ή που δεν έχετε προσωπική γνώση ή αντίληψη, να αναφέρετε και πού το μάθατε και πού το ακούσατε και πού το είδατε και ποιος σας το είπε. Ελπίζω, μια πολύ μικρή εισαγωγή σας παρακαλώ πολύ. Το αντικείμενο το γνωρίζετε. Ελπίζω στην κατανόησή σας, γιατί για σας μπορεί να είναι το έργο μιας επιτροπής τώρα. Για μένα είναι μια 19 χρόνια συμπληρώνονται τώρα, από την ημέρα που πρωτοάρχισα να ασχολούμαι με το σκάνδαλο αυτό, το οποίο είναι από τα κορυφαία και θα σας πω γιατί, στο ελληνικό κράτος, το 1998. Είπα προηγουμένως τα ονόματα των μελών της οικογένειας, διότι θεωρώ αυτονόητο ότι παρετούμε, που δεν θα το επικαλούμε και ποτέ, από κάθε έννοια προσωπικού δεδομένου και προσωπικών δεδομένων, και τα ονόματα όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας να ανοίξετε λογαριασμούς, επικοινωνίες, τα πάντα, σε όσο βάθος χρόνου θέλετε, διότι με καλέσατε να καταθέσω για ένα σκάνδαλο, το οποίο, όπως είπε ο μεγάλος διώκτης μου επί 19 χρόνια, Ανδρέας Μαρτίνης,
είναι η συμπίκνωση της διαπλοκής. Ξέχασε να προσθέσει δίπλα και τη λέξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, γιατί σε αυτό το σκάνδαλο τα λεφτά πάνω από τα τραπέζια, όχι το τραπέζι, και τα λεφτά κάτω από το τραπέζι και κάτω από τα τραπέζια σε δημοσιογράφους, αρχίζω από, από το δικό μου το λειτουργήμα, σε δημοσιογράφους ή μεγαλοδημοσιογράφους, σε άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την πολιτική και τη δικαστική εξουσία, ήταν πάρα πάρα πολλά. Επομένως, αρχής γενομένης από εμένα, είναι στη διάθεσή σας τα ονόματα όλα, κατεγράφησα στα πρακτικά να διατάξετε και χωρίς την ενημέρωσή μου, δεν θέλω να ενημερωθώ καθόλου, να διατάξετε να ανοίξουν οι λογαριασμοί μου παντού στον κόσμο. Σας δηλώνω ότι δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε κανένα μέλος της οικογένειάς μου από αυτά που σας ανέφερα, σε καμία λίστα, ούτε Lagarde, ούτε Borgians, ούτε το εξωτερικού, ούτε το εσωτερικού. Δεν είμαστε σε καμία λίστα διαφημίσεων του Κελπνό, του Υπουργείου Υγείας, παρότι μας προτάθηκε να μπούμε και στο Κελπνό και στο Υπουργείο Υγείας και σε άλλα. Δεν μπήκαμε ποτέ. Δεν υπάρχουν τα ονόματά μας, δεν υπάρχουν τέτοια χρήματα πουθενά. Άρα, να ψάξετε να τα βρείτε, γιατί εγώ θα σας ζητήσω κατά τη διάρκεια της κατάθεσής μου και εισαγωγικά να ανοίξετε τους λογαριασμούς όλων όσων μετήχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερίκος Δινάν και του Ερυθρού Σταυρού από τότε που άρχισα να το ψάχνω και τη σύστασή του και ιδιαίτερα δημοσιογράφων. Για να καταλάβετε τι εννοώ ευθύς αμέσως, σας λέω ότι εξαναγκάστηκα σε παρέτηση στις 22 Μαΐου του 2002, λέγοντας με δικαστικό επιμελητή στο κανάλι στο οποίο βρισκόμουν, έστειλα δικαστικό επιμελητή αντί να στείλω το δικηγόρο μου να υπογράψει σύμβαση όπως είχα συμφωνήσει, προσποιούμενος ότι αποδέχομαι την δωροδοκία με φοβερό ποσόν, 1 εκατομμύριο ευρώ και άνω, στα μέτρα εκείνης. Προσποιήθηκα ότι δέχθηκα αυτή την δωροδοκία. Αντί να πάει ο δικηγόρος μου να υπογράψει όπως είχα συμφωνήσει, επήγε δικαστικός επιμελητής στις 22 Μαΐου και παρέδωσε την παρέτησή μου, την οποία έχω εδώ στη διάθεσή μου και για όσα σας λέω θα τα υποστηρίζω με έγγραφα, και είπα ότι έχω οικονομικές ανάγκες φοβερές, δεν χρηματίζομαι όμως από κανέναν και παρετούμε για να συνεχίσω την έρευνα για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Την ίδια εποχή, αυτό ήταν το 2002, έχει κορυφαία σημασία και συνάπτεται με την παράκλησή μου να ανοίξουν οι λογαριασμοί. Την ίδια εποχή ο Ανδρέας Μαρτίνης και το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετήχαν κορυφαία πολιτικά ονόματα της ζωής μας τότε, δηλαδή η σύζυγος Βαρβιτσιώτη, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, και η σύζυγος Τσαλδάρη, όλοι γνωρίζουν ποιος ήταν και πόσο μεγάλο μέγεθος ήταν για τη Νέα Δημοκρατία, μετήχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν κατηγορούμενοι όλοι, εγώ ήμουν μάρτυρας κατηγορίας, ακριβώς για να ακυρώσω τη μαρτυρία μου, να τα πάρω πίσω όσα βρήκα, μου προτάθηκε ο χρηματισμός. Την ίδια εποχή, άλλοι συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και κορυφαία ονόματα του δικαστικού ρεπορτάζ, που τώρα είναι στον Όμιλο Αλαφούζου, κάποιοι και αλλού, έκαναν αγορές τεράστιες, τεραστίων ποσών, ενώ σχετίζονταν άμεσα με τον Ερυθρό Σταυρό και το Άρα και το Ερίκος Δινάν, έκαναν αγορές τεράστιες δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο κέντρο του Κολονακίου, στην Πλάκα, σπίτια πανάκριβα, και εσείς πρέπει, κατά την παράκλησή μου και τη γνώμη μου, αφού διακριβώσετε ποια ονόματα μετήχαν, είτε άμεσα με τα ονόματά τους, όπως ας πούμε Άννα Παναγιωταρέα, είτε έμεσα, μέσω εταιριών, μετήχαν στον Ερυθρό Σταυρό, να ανοίξετε λογαριασμούς, εταιρείες και να βρείτε ποια ήταν τα ποσά, πού κατευθύνθηκαν, από ποιους μπήκαν, πώς βγήκαν.
Το σκάνδαλο του Ερυθρού Σταυρού, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι συμπίκνωση της διαπλοκής, όπως το είπε ο κύριος Μαρτίνης τώρα. Είναι διαφθορά, κυρίως. Διαφθορά χαρακτήρων, διαφθορά ηθών, διαφθορά με οικονομικά μεγέθη. Ξεκίνησε το 1992 με ένα νόμο ο οποίος προέβλεπε τη σύσταση του Ερίκος Ντινάν. Για να μην πείτε ότι ήρθα από κάπου που δεν αξιολογώ σωστά τα μεγέθη, είχα την τιμή το 1992 να με επιλέξει ένας πολιτικός, τον οποίον θεωρώ έντιμο, ο κύριος Σούρλας, ως επίσημο σύμβουλό του στο Υπουργείο Υγείας. Και πήγα ως σύμβουλος και έπαιρνα τα χρήματα που φαινόταν από το ΦΕΚ, διορισμένος. Πολύ λίγα χρήματα, αλλά ήθελα να φαίνονται κιόλας. Άρα ήμουνα μέσα στο Υπουργείο Υγείας τότε, που το Ερίκος Ντινάν συναισθήθη με νόμο. Κάνω ένα άλμα από το 1992 και πάω στο 1998. Ήμουν τότε διευθυντής στον αδέσμευτο τύπο του Δημήτρη Ρίζου. Σε κάποιο στάδιο εκείνης της χρονιάς, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, με κάλεσε η γραμματέας του κυρίου Ρίζου, και έχουν σημασία αυτά που σας λέω για να καταγράφονται, στο τηλέφωνο. Εγώ ήμουνα στον 4ο όροφο, η γραμματέας ήταν στον 5ο όροφο του κτηρίου και ο κύριος Ρίζος ήταν στον 6ο όροφο, έναν όροφο παραπάνω. Και με κάλεσε να ανεβώ στο γραφείο του. Εγώ καθυστερούσα γιατί είχα δουλειά, ήταν απόγευμα. Καθυστερούσα, επέμενε. Οπότε μου λέει κάποια στιγμή, ανέβω πάνω στο γραφείο του, μιλάει με τον πρόεδρο και σε θέλει. Ανέβηκα εγώ στο γραφείο. Η αλήθεια είναι όχι με πολύ προθυμία και σεβασμό, γιατί είχα αρχίσει να καταλαβαίνω λίγα. Οπότε πήγα εκεί και μου έδωσε στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο του ήταν στη γραμμή, και μου έδωσε τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μου είπε τότε, και τον ευχαριστώ γιατί μου έδωσε το στίγμα με το θάνατον, ευχαριστώ. Τα έχω πει όμως και πριν πεθάνει αυτά και τα έχω γράψει. Μου είπε, Γιάννη, το μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολής ελληνικού κράτους είναι το Ερίκος Ντινάν. Και σε παρακαλώ να ασχοληθείς. Ναι, κύριε Πρόεδρε, να βρω στοιχεία κλπ. Ψάξε να βρεις στοιχεία. 1998. Ψάξε να βρεις στοιχεία. Εγώ διευθυντής εφημερίδος ήμουν, ταυτόχρονα ερευνητής και ο ίδιος ρεπόρτερ και με άλλα καθήκοντα. Μέσα σε μια εβδομάδα δεν μπόρεσα να βρω, δεν θυμάμαι κι αν έψαξα κιόλας κάπου συγκεκριμένα για να βρω στοιχεία για το Ερίκος Ντινάν. Σε μια εβδομάδα περίπου επαναλήφθηκε το τηλεφώνημα, πάλι με την ίδια διαδικασία, πάλι με φώναξε στο γραφείο του ο Ρίζος και μου είπε, μου έδωσε πάλι τον πρόεδρο που ήταν στο τηλέφωνο και μου είπε, Γιάννη, να βρεις στοιχεία κλπ. Ψάξε. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο και είναι μεγάλο. Και πάλι πέρασαν μερικές ημέρες, δεν το έψαξα, τρίτη φορά στο τηλέφωνο, τρίτη φορά εγώ ανέβηκα στον εκτόροφο, ξαναμίλησα. Του λέω, έψαξα κύριε Πρόεδρε, δεν μπόρεσα να βρω κάτι συγκεκριμένο. Μου λέει, θα πας στην οδό, δεν τη θυμάμαι ακριβώς, στο Κολωνάκι, θα πας στο γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη και θα πάρεις ένα φάκελο πολύ μεγάλο που δείχνει τι είναι το σκάνδαλο Ερίκος Ντινάν. Πράγματι, ένα μεσημέρι, θυμάμαι ήταν καλοκαίρι γιατί έκανε τρομακτική ζέστη, ένα μεσημέρι πήγα στο γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη, όπου εκεί γνώρισα και τον ίδιο και τον κάποιον Καρατζάν, θυμάμαι καλά, διευθυντή του, οι οποίοι μου προμήθευσαν για πρώτη φορά τον πρώτο φάκελο για το Ερίκος Ντινάν. Μου είπαν, πάρ' το, μελέτησέ του.